Μετά το πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το ενδιαφέρον τώρα είναι τι αναλογεί στην Κύπρο και πότε θα πρέπει να αναμένουμε τις πρώτες δόσεις. Λοιπόν, πλέον στη μάχη ρίχνεται και το τρίτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού μετά από αυτό της Pfizer και της Moderna. Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι εγκρίθηκε και από την Κομισιόν, οπότε ξεκινά πλέον και επίσημα η διαδικασία παράδοσης των εμβολίων στις χώρες της Ευρώπης. 400 εκατομμύρια δόσεις, όπως ανέφερε η Ursula von der Leyen σε ανάρτηση της στο Twitter. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό το εμβόλιο θα χορηγείται σε δύο δόσεις, σε άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω. Η αποτελεσματικότητα του είναι στο 60%. Φυσικά, ακόμη δεν υπάρχουν δεδομένα, Μιχάλη, για τις ηλικίες άνω των 55 ετών και για το αν καλύπτηκε το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ουσιαστικά, αν μου επιτρέπεις, ποντάρει αρκετά στο συγκεκριμένο εμβόλιο, διότι αναμένεται να λάβει και τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων μέχρι και το 2022, πάνω από 1 εκατομμύριο δόσεις. Με βάση τώρα το πλάνο του Υπουργείου Υγείας, η χώρα μας θα παραλάβει εντός Φεβρουαρίου 69.403 δόσεις του εμβολίου. Μεγάλος αριθμός εμβολίων. Έτσι. Είναι μεγάλος αριθμός. Οι πρώτες δόσεις αναμένονται στις 7 Φεβρουαρίου, στις 17 οι επόμενες και τέλος του μήνα η τρίτη δόση. Άρα, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, μπορεί να είμαστε και κοντά στις 100.000, δηλαδή όσα πήραμε μέχρι σήμερα από την Pfizer και την Moderna. Σίγουρα και θα μπορεί να καλυφθεί και αυτό το πλάνο όπως είχε εξαγγελθεί για τουλάχιστον 100.000 άτομα μέχρι το τέλος Μαρτίου. Λοιπόν, έχουμε και την Johnson & Johnson. Είναι η αμέσως επόμενη που αναμένεται να καταθέσει την αίτησή της για έγκριση και είναι η μόνη που το εμβόλιο της θα χορηγείται σε μία δόση. Νικόλ, σε ευχαριστούμε και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ενώ στην Ευρώπη.